λοιπόν και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να περάσατε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να εξακολουθείτε να περνάτε ακόμη καλά, έτσι όπως αισθάνεται και ορίζει ο καθένας το καλά, χωρίς κανόνες και πρέπει. Ό,τι είναι καλύτερο λοιπόν και ό,τι απολαμβάνει ο καθένας μας. Εμείς επιστρέψαμε από διακοπές, επιστρέψαμε από χωριά, επιστρέψαμε από τα πάντα και σιγά σιγά αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά, καθώς τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Η Εύη επιστρέφει στο σχολείο, την Πέπα θα την πηγαίνω μερικές ώρες στον βρεφικό. Βρεφικό σταθμό, ναι, 2-3-4 ώρες maximum, θα δούμε ανάλογα με το πώς θα πάει. Τέλος πάντων, θα σας τα πω σε άλλο βίντεο αυτά. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν για μένα πάντοτε ήταν, θεωρούσα ότι πάντα το Σεπτέμβρη ξεκινά η νέα χρονιά για εμένα, περισσότερο από ότι τον Ιανουάριο. Οπότε στα πλαίσια της οργάνωσης ήθελα να πάω στην IKEA. Ο βασικός μου στόχος ήταν να πάρω μία και πήρα μία ραφιέρα ακόμη για την αποθήκη μου, ούτως ώστε να τη φτιάξω και να την τακτοποιήσω έτσι πολύ ωραία. Μάλλον είναι κάτι που θα κάνουμε μαζί, η τακτοποίηση της αποθήκης. Αν και να είμαι ειλικρινής, είναι σε τόσο άθλια κατάσταση αυτή τη στιγμή αυτό το μέρος του σπιτιού που πραγματικά ντρέπομαι να σας το δείξω. Αλλά τέλος πάντων είναι μάλλον κάτι που θα κάναμε μαζί. Και καθώς πήγαμε, κάτι που θα κάνουμε μαζί, αυτό είπαμε. Και καθώς πήγαμε στην IKEA, πήγαμε και στα τζάμπο και πήραμε μερικά πραγματάκια και τα έχω όλα εδώ και τζάμπο και IKEA για να τα μοιραστώ μαζί σας. Θα ξεκινήσω ότι έχω πιο κοντά, έχω τα τζάμπο, τα έχω βγάλει και τα έχω εδώ πέρα. Οπότε θα ξεκινήσω από τα τζάμπο και θα συνεχίσω με την IKEA που έχω και περισσότερα πράγματα να σας πω. Όπως πάντα στα τζάμπο γενικά παίρνω συνήθως πράγματα οργάνωσης και τυχαία πράγματα τα οποία βρίσκω μπροστά μου και θεωρώ ότι τα χρειάζομαι ή τα βρίσκει η Εύη. Λοιπόν, τι πήρα αρχικά? Πήρα κουτιά οργάνωσης και αποθήκευσης. Πρώτον, πήρα αυτό το φανταστικό κουτί που δεν το είχα ξαναδεί, που έχει 4 θέσεις και θα το χρησιμοποιήσω για τα διάφορα πράγματα, για τις χειροτεχνίες της Εύης που παίρνουμε τώρα, τελευταία ματάκια, λουλουδάκια, χάντρες. Καταλαβαίνετε τι, το θεώρησα μια φανταστική λύση. Θα το συνδυάσω με κάτι που πήρα από την IKEA και θα σας το δείξω μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς και το κούμπομά του, ναι, δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να το ανοίξει εύκολα η μπεμπούλα μας. Και πήρε επίσης πάλι για την Εύη 2 κουτιά μακρόστενα, γιατί βλέπω ότι βολεύουν καλύτερα για την ντουλάπα με τα παιχνίδια της, εκεί που είχαμε βάλει και τα τελαράκια από Lidl. Μιλάω σιγά διότι είναι μεσημέρι και κοιμούνται όλοι, να το ξεκαθαρίσω. Είναι αυτά τα δύο και αυτά έχουν εύκολο άνοιγμα, με την έννοια ότι μπορεί να τα ανοίγει η Εύη μόνη της, αλλά αρκετά δύσκολο για τα μωράκια που δεν μπορούν, αν και αυτά θα μπουν μέσα φιγούρες Playmobil, μικρά μου πόνι, είναι αμάστιγα που μας βασανίζει το τελευταίο διάστημα, τέτοια πράγματα, και θα μπουν κατευθείαν μέσα στη ντουλάπα της. Πήρα, γιατί έπεσαν μπροστά μου, σάνιτας, γάτια για τρόφιμα σε μέγεθος medium. Τα small που είχα πάρει τελευταία φορά μου ήταν κάπως στενά. Ήταν κάπως στενά. Τα γάτια της Άνιτας για τα τρόφιμα τα προτιμώ πάντα, διότι συγκριτικά με άλλες εταιρείες νομίζω ότι είναι αρκετά πιο ποιοτικά. Απλά δεν βρίσκω πάντα το κατάλληλο μέγεθος. Βρίσκω πάντα το. Τώρα έχω πάρει το medium, το large το βρίσκω πάντα. Δυσκολεύομαι με το small που δεν θα το ξαναπάρω βέβαια και με το medium. Άρα αφού έπεσα πάνω τους, τα πήρα και συνεχίζουμε. Έχω κόλλες αυτές τις ισχυρές, γιατί πάντα χρειάζονται, και το κακό με αυτές τις κόλλες στιγμής είναι ότι τις ανοίγεις, τις χρησιμοποιείς, τις κλείνεις και μετά όταν πας να τις ξανανοίξεις μετά από λίγο καιρό έχουν αχρηστευτεί, διότι κολλάει το καπάκι, κολλάει μέσα το υλικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτές πραγματικά. Χαρτόνια σε διάφορα χρώματα, χειροτεχνία στα κλασικά εδώ για το σπίτι, για την Εβούλα. Μικρά μου ρομάντιλα στις μικρές συσκευές, καθώς με βολεύουν πάρα πολύ. Νομίζω έχω ακόμα ένα, ναι, για τον οργανωτή του καροτσιού, για την τσάντα, για μικρές βόλτες. Τα έχω πάντα πίσω στον οργανωτή του καροτσιού που δεν το βγάζω ποτέ. Και άλλα χαρτόνια. Υλικά για χειροτεχνίες. Αυτή τη φορά πήραμε λουλούδια και
αυτά τα χρωματιστά ξυλάκια που το χρησιμοποιούμε και με την Μπέμπα για διάφορα. Θα σας δείξω τέλος πάντων σε άλλο βίντεο. Έναν μικρό φακό που πήρε ο Πούλιος για τα κλειδιά του. Πήρα για τις σχολικές μας τσάντες. Αυτά τα διάλεξε η Εύη, μικρό μου πόνι, χαρτομάτιλα. Γιατί αν τα χαρτομάτιλα δεν είναι μικρό μου πόνι. Κόλλες για χειροτεχνίες, καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Μία λευκή και μία διαφανής. Η μία είναι λευκή, η άλλη διαφανής και ξεπλένονται και οι δύο πάρα πολύ εύκολα από ρούχα. Δοκιμασμένο, κανένα πρόβλημα. Μπαταρίες. Πήρα πλαστικά καλαμάκια, τα οποία δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Είναι πλαστικά επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια και επειδή με δυσκολεύουν τα καλαμάκια μπαμπού, τα μεταλλικά καλαμάκια και αυτά δεν θα έλεγα ότι τα ευχαριστιέμαι έτσι πολύ, αποφάσισα να δοκιμάσω και αυτά τα οποία είναι πλαστικά, είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο κλασικό καλαμάκι που έχουμε, αλλά είναι κατάλληλα και για επαφή με τρόφιμα. Πλένονται με το βουρτζάκι, το κλασικό που έχουμε για τα πάντα. Θα δούμε πώς θα πάει και με αυτά, σε πάρα πολλά χρώματα και θα το καταλαβαίνεις, είναι ελαφρώς σκληρά. Πήρα κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση, είναι αυτά τα ντοσιέ με τις διαφάνειες. Πήρα δύο και αυτά τα συγκεκριμένα σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω ένα για κάθε παιδί, στο οποίο θα βάλω μέσα όλα τα έγγραφά του, όταν εννοώ έγγραφα εννοώ από κυρίως τώρα, εντάξει, πιστοποιητικά γέννησης και τα λοιπά, τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά, αλλά θα βάλω εξετάσεις και τέτοια πράγματα. Έχω τρία μολύβια, απλά κλασικά μολύβια και όλα αυτά τα έχω μέσα σε ένα κουτί, σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο το πήρα για πάνω στο πλυντήριο, ναι, κλείνει κιόλας, έτσι. Πιστεύω θα με βολέψει, είναι ωραίο, θέλω να έχω ορισμένα πράγματα που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, όπως είναι τα καπάκια του απορρυπαντικού, το δίχτυ, τέλος πάντων καταλαβαίνετε πράγματα που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά για το πλυντήριο ή καθημερινά. Και δεν χρειάζεται να τα έχουμε σε ντουλάπια να σκύβουμε, να ανοίγουμε. Αυτό έχει το καπάκι του, ούτως ώστε και χάος να επικρατεί μέσα, τουλάχιστον να μην το βλέπουμε. Θα δούμε πώς το πάει. Έχω ένα κουτί τώρα που το χρησιμοποιώ ξανά, αλλά είναι ανοιχτό. Και εντάξει, ξέρετε τι γίνεται με τα ανοιχτά. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα και όλα που πήρα από τα Τζάμπο και συνεχίσουμε μετά τη IKEA. Σας είπα λοιπόν ότι πήγαμε στην IKEA, για IKEA δηλαδή ξεκινήσαμε. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος, για να πάρω μια ραφιέρα ακριβώς ίδια με αυτή που έχω στην αποθήκη, να είναι δίπλα-δίπλα για να μπορέσω να τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Κυρίως εκεί έχω απορρυπαντικά, έχω παπούτσια σε κουτιά. Τέλος πάντων, είναι κάτι που καλώς έχω των πραγμάτων σκοπεύω να κάνουμε παρέα. Θα δείξει πώς θα πάει. Το πήραμε λοιπόν αυτό, δεν το στήσαμε ακόμα. Και το δεύτερο που ήθελα να πάρω και πήρα και θα σας το δείξω στο τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε σκοπό να το συναρμολογήσουμε το απόγευμα, είναι ένα, πώς λέγονται, ένα τρέιλερ. Αυτά τα τρέιλερ κουζίνας με τα ροδάκια, τα αλουμινένια. Τέλος πάντων, θα το δείτε, στο οποίο όμως εγώ δεν το θέλω για την κουζίνα, αν και άρχισα να το σκέφτομαι, αλλά όχι, το πήρα για την Εύη. Της το πήρα λοιπόν αυτό το τρέιλερ για να βάλουμε πάνω όλα τα είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής που έχει. Πράγματα τα οποία είναι και ευαίσθητα, να μην τα παίρνει η φέη μας, καθώς ακόμη είναι μικρούλα και βάζει τα πάντα στο στόμα. Και να μπορούμε να το μετακινούμε μέσα στο σπίτι, ούτως ώστε όπου θέλει να καθίσει μόνη της να ζωγραφίσει, να φτιάξει κάτι, να μπορεί να το κάνει άνετα και τέλος πάντων να είναι και τακτοποιημένα όλα σε ένα σημείο. Πήραμε λοιπόν αυτό το τρέιλερ και γι' αυτό σας είπα ότι πήρα και από το Τζάμπο αυτό το κουτί, σκοπεύω να είναι ένα από αυτά που θα βάλω πάνω σε αυτό. Πήρα επίσης αυτά τα τέσσερα κουτάκια που ήταν, συγγνώμη, αυτά τα τρία είναι κουτάκια, να μπουν και εδώ διάφορα πράγματα. Πήρα, να τελειώσω με αυτά, γι' αυτό σας τα λέω όλα, αυτά τα δύο που παίρνουν απ' έξω, καταλάβατε, από αυτό το, και μπορούμε να βάλουμε μαρκαδόρους ή
Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, πώς θα τα χωρέσουμε όλα. Καθώς σκοπεύω εκεί να βάλω τα πάντα. Πλοξογραφικής, μαρκαδόρους, πλαστελίνες, είδη χειροτεχνία, σκόλες, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Θα μπει εκεί χρωμοσελίδες, στο κάτω-κάτω, στο κάτω ράφι. Θα βάλω μαρκαδόρους και χρωμοσελίδες, τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για τη Φέη, ούτως ώστε αν θέλει να έχει πρόσβαση να είναι εκεί. Και στα πάνω ράφια θα βάλω αυτά που πρέπει μόνο η Εύη να ακουμπάει, ειδικά στο τελευταίο, καθώς δεν το φτάνει προς το παρόν και όλα τα επικίνδυνα σκοπεύω να τα έχω σε κουτιά τα οποία σφραγίζουν. Πήρα σακούλες. Όσοι είστε καιρό σε αυτό το κανάλι, ξέρετε ότι οι σακούλες IKEA για μένα πραγματικά είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ, πάρα χρησιμοποιώ και χρησιμοποιώ επανειλημμένα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που χρησιμοποιώ και μετά το πετάω. Και πήρα αρχικά δύο συσκευασίες, τις πάρα πολύ μικρές, οι οποίες είναι κατάλληλες για σνακ. Αυτές πλένονται κιόλας εντωμεταξύ οι σακούλες. Δεν το ήξερα αυτό. Πλένονται στο χέρι και ανακυκλώνονται επίσης. Πήρα μία συσκευασία που έχει πόσα κομμάτια είναι, 25 κομμάτια του 2,5, των 2,5 λίτρων κέικ, άλλα 25, 1,2. Αυτές ουσιαστικά είναι οι πιο βολικές και αυτές που χρησιμοποιώ περισσότερο. Γι' αυτό και πήρα δύο συσκευασίες από αυτές. Α, συγγνώμη, δεν σας το είπα σωστά. Αυτά τα δύο που πήρα είναι του 1 λίτρου και αυτό εδώ είναι τα τέρμα-τέρμα μικρούλικα, τα οποία βολεύουν πάρα πολύ αν θέλεις να πάρεις κάποιο σνακ μαζί σου ή να το βάλεις στο σχολείο στο παιδί. Τόσο μικρά δεν είχα ξαναπάρει ποτέ, είχα αυτά που ήταν 0,4, κάτι τέτοιο. Πήρα λοιπόν να τα δούμε και αυτά και κάτι που παίρνω συνέχεια από την IKEA είναι οι θήκες για τα ρούχα. Την τελευταία φορά, νομίζω σας το είχα δείξει στο haul, είχα πάρει κατά λάθος, δεν ξέρω πώς είχε συμβεί αυτό, δεν είχα βρει. Είχα πάρει μία τέτοια γκρι θήκη και τώρα πήρα άλλες δύο. Σε αυτές σκοπεύω να βάλω τα καλοκαιρινά μου όλα και αυτές οι θήκες πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες στο μάτι, οπότε σκοπεύω και τις δύο να τις βάλω πάνω από την ντουλάπα μου, ούτως ώστε έτσι να φαίνονται ωραία και τακτοποιημένα. Έχω ήδη ακόμα μία, οπότε πιστεύω θα βολευτούμε μια χαρά με όλα τα ρούχα. Και πήρα και δύο πάρα πολύ απλές μικρές θήκες για ρούχα. Αυτές είναι και πάρα πολύ φθηνές, 1 ευρώ και κάτι, 1,5. Οι οποίες όμως τις είχα πάρει και όταν τις είχα πάρει πρώτη φορά, είχα πάρει μία και την είχα πάρει εντελώς κατά λάθος. Κατά λάθος με την έννοια δεν είχα βρει κάτι άλλο, αντί είπα να πάρω να τη δοκιμάσω και έμεινα πολύ ευχαριστημένη, διότι σηκώνουν πάρα πολύ βάρος. Και αυτές θα τις χρησιμοποιήσω και είναι και ευρύχωρες και μεγάλες και θα τις χρησιμοποιήσω για τα παιδικά ρούχα, καθώς τώρα πια με τα παιδικά ρούχα γίνεται ένας πανικός. Είναι αυτά της Face, τα οποία δεν θα ξαναφορέσει και θα πάω πάνω στην αποθήκη στο χωριό. Είναι και εδώ θα κρατήσω τα ρούχα που μπορεί να ξαναφορέσει η Φέη και τα ρούχα της Σέβης που στο μέλλον θα ξαναφορέσει η Φέη. Με ένα παιδί μαζεύεις αυτά της εποχής. Λες, θα μαζέψω τα καλοκαιρινά, θα βγάλω το χειμώνα αυτά. Με δύο παιδιά και ειδικά του ίδιου φίλου κρατάω, εννοείται ότι θα κρατήσω τα ρούχα της Εύης για το μέλλον, καθώς κάποια από αυτά είναι σαν καινούργια. Εντάξει, κάποια δεν λέω, καταστρέφονται εντελώς, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κρίμα να μην κρατηθούν. Έχω επίσης δύο κουτιά, συνήθως παίρνω, αλλά τώρα πήρα αυτά τα ανοιχτά. Τώρα αυτά είμαι στα δύο για το τι θα χρησιμοποιήσω. Ή θα μπουν στην αποθήκη πάνω στη ραφιέρα για να βάζω διάφορα μικροπράγματα, στα οποία οδοντόκρεμες, αποσμητικά, τα οποία έχουμε περισσότερα, καταλάβετε, μικρού μεγέθους πράγματα, πανάκια και τέτοια. Είτε θα το βάλω στο τρέιλερ για την Εύη, αλλά μάλλον προς αποθήκη τα βλέπω αυτά για πανάκια, σφουγγάρια και τέτοια πράγματα. Και νομίζω το τελευταίο πράγμα που έχω. Α, έχω και κάτι αποτυχημένο. Το είχα εδώ για να σας το δείξω πρώτο-πρώτο. Πήρα αυτό. Σκόπευα να το βάλω στο συρτάρι της κουζίνας μου για να βάζω τις κουτάλες και αυτά. Δεν χωράει τελικά. Ευτυχώς δεν είχαν ακριβό. Γενικά είχα δει κάποια άλλα να πάρω. Δεν υπήρχαν όμως, που ήταν πιο μικρά. Δηλαδή κάπου είχα υποπτευθεί ότι αυτό δεν θα χωρέσει. Αλλά σκοπεύω να το βάλω σε ένα μεγάλο ντουλάπι και θα βάλω πράγματα πάνω. Το σκέφτηκα πώς θα το κάνω. Τέλος πάντων, ήταν αναμενόμενο. Και τι βρήκα και δεν το είχα ξαναβρει άλλο φθινόπωρο. Εσείς αν το έχετε βρει θα μου πείτε. Βρήκα ένα φανταστικό κερί κολοκύθα, το οποίο, παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει φθινόπωρο, μυρίζει κολοκύθα. Και ήμουνα στο τσακ, κρατήθηκα να μην πάρω τη μεγάλη
συσκευασία του κεριού, η οποία έκανε 15 ευρώ και είπα, εντάξει, μη δώσεις 15 ευρώ για ένα κερί. Αλλά μυρίζει τόσο υπέροχα, που πραγματικά έχω αρχίσει να το μεταλλιώνω. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω για τη φθινοπορεινή διακόσμηση του σαλονιού, που εννοείται είναι κάτι που θα κάνουμε μαζί, καθώς έχω φανταστικές παραγγελίες από το Sinsay που παρέλαβα σήμερα και δεν τις έχω μοιραστεί ακόμα μαζί σας. Θα τα μοιραστούμε όλα μαζί για να διακοσμήσουμε έτσι λίγο και το σαλόνι, ωραία και φθινοπορεινά. Θα κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, που κάποιες αλλαγές. Αυτά σίγουρα θα τα κάνουμε παρέα. Αυτά λοιπόν ήταν όλα και όλα αυτά που πήρα από την IKEA. Και εδώ βλέπετε μια πρώτη εικόνα από το τρόλεϊ που στήσαμε. Εδώ κάτω-κάτω σκοπεύω, σας είπα, να βάλω μπλοκ και ζωγραφικής και τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Εδώ, στο δεύτερο επίπεδο, μάλλον θα βάλω πλαστελίνες. Έχω βάλει ήδη τα κουτιά με τα εργαλεία. Αυτά εδώ εργαλεία είναι και θα δω πώς θα τοποθετήσω τις πλαστελίνες που κανονικά τις έχουμε σε αυτό εδώ το τσαντάκι. Δεν θα τις αφήσω μάλλον στο τσαντάκι. Και πάνω θα βάλω το κουτί που σας έδειξα ότι θα βάλω τα είδη χειροτεχνίας, μαρκαδόρους και τέτοια πράγματα. Τώρα σε αυτά εδώ που έβαλα εδώ δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω ως μολυφοθήκες. Τώρα αυτό που σας δείχνω είναι πολύ πρόχειρο σχέδιο, έτσι όπως το κάνω για μέχρι να πάρει τέλος πάντων την τελική του μορφή. Τώρα βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το απολαύσατε, να σας κράτησα καλή παρέα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, το οποίο βγαίνει συχνά εδώ κάτω, τόσο ώστε να τα λέμε εννοείται πιο συχνά και πιο άμεσα. Εκεί μοιράζομαι καθημερινά περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς μου και έρχονται και πολλοί διαγωνισμοί από ό,τι σας είπα, τους έχω ετοιμούς, απλά προσπαθώ να μπούμε σε μία σειρά, οπότε να τους κάνω έτσι λίγο αναπόσπαστα και πιο ήρεμα, τέλος πάντων, να αρχίσουν τα σχολεία, να μπαίνουμε σε μία σειρά και να έχω χρόνο ό,τι κάνω, να μην το κάνω βεβαιασμένα, αλλά να το ευχαριστιέμαι κιόλας. Οπότε γι' αυτό έχω αφήσει πολλά πράγματα πίσω, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα, γιατί θα τα κάνουμε παρέα και θα τα κάνουμε ήρεμα και όμορφα. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που είδατε ακόμη ένα βίντεο μέχρι το τέλος και τα λέμε πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!